Έργα που βελτιώνουν την προσβασιμότητα, αποκαθιστούν ιστορικά κτίρια και δημιουργούν κοινωνικό αποτύπωμα, εντάσσονται στη δεύτερη προγραμματική περίοδο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για τα Χανιά. Ο καθορισμός του τελικού πλαισίου έργων περνάει μέσα από δημόσια διαβούλευση με φορείς, ενώ χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις με ποσό που αγγίζει τα 26 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πρώτος δήμος, από τους πρώτους δήμους σε εθνικό επίπεδο, που καταφέρνει όχι μόνο να απορροφήσει το σύνολο του ποσού, αλλά να διεκδικήσει και να πετύχει επιπλέον χρήματα από την προηγούμενη προγραμματική, το οποίο πιστοποιεί την πολύ καλή δουλειά την οποία έγινε και κυρίως την εξαιρετική δουλειά η οποία γίνεται από τις υπηρεσίες μας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός που έχουμε κάνει είναι γύρω στα 75 εκατομμύρια. Τα καινούργια ΒΑΕ είναι γύρω στα 25. Σήμερα γίνεται διαβούλευση και με τους άλλους φορείς να δούμε τι όριμα έργα έχουν μέσα σε αυτή την περιοχή για να δούμε στο τέλος τι θα εντάξουμε. Τα υποένταξη έργα στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν τη μελέτη ανάπλασης της Ανατολικής Τάφρου, την ανάπλαση της περιοχής των Ταμπακαριών, την ανάπλαση των οδών Κισάμου και Τζανακάκη, την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, την προστασία και αποκατάσταση του επιπρωμαχώνα του Αγίου Δημητρίου. Σαν Δήμος Χανίων, πάντως, οι προτεραιότητές μας στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το ΚΚΠΗ, το Ανατολικό Ανάχωμα, το Ποδελτίδυναμο Κέντρο της Ρεγκίνα, όπως είπε ο Δήμαρχος, η Βίλα Σβάρτς και η Βίλα Πολογιώργη. Είναι έργα εκατομμυρίων. Νομίζω ότι με αυτά τα έργα περίπου συμπληρώνουμε το ποσό που μας αναλογεί σαν Δήμος Χανίων. Μέσα από την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που γίνεται στη βάση της εισήγησης ειδικού μελετητή, θα καθοριστεί η κατεύθυνση των χρημάτων ανά έργο. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία οι ευρωπαϊκοί πόροι αυτοί που θα αλλάξουν ακόμα περισσότερο την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης να μπορέσουν να συνδιαμορφωθούν από όλους τους ενδιαφερόμενους. Το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, εκτός από έργα υποδομής χρηματοδοτεί δράσεις που ενισχύουν την προσβασιμότητα και προσφυλασιμότητα, το κοινωνικό αποτύπωμα και τις δράσεις εκπαίδευσης.